Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα tag. Κανονικά ήταν να σας κάνω το night time routine, σας είχα βάλει και κάτι preview και κάτι τέτοια. Αλλά επειδή παίρνει αρκετό χρόνο και θέλω να βγει και καλό κιόλας, οπότε προτίμησα να σας κάνω ένα γρήγορο tag, να έχουμε ένα βίντεο τη Δευτέρα και να σας φτιάξω το βιντεάκι για να μπορέσω να σας το βάλω την επόμενη Δευτέρα και εγώ με την ησυχία μου, τέλος πάντων. Οπότε σήμερα θα σας κάνω ένα tag το οποίο το είδα από τη Whaley, από το κανάλι I Like Whaley. Είναι ξένη YouTuber. Το έχουν κάνει πολλές Ελληνίδες βέβαια αυτό το tag. Λέγεται το 100 questions no one asks, δηλαδή 100 ερωτήσεις που κανείς δεν ρωτάει. Είναι αρκετές, τις έχω εδώ στο ταμπλετάκι μου, οπότε ας ξεκινήσουμε. Κοιμάσαι με τις πόρτες της ντουλάπας σου ανοιχτές ή κλειστές? Κλειστές νομίζω. Παίρνεις ποτέ τα σαμπουάν και τα κονδύσιονερ από τα ξενοδοχεία? Αν είναι καλά τα παίρνω, ναι. Κοιμάσαι με τα σεντόνια βαλμένα μέσα ή έξω από το κρεβάτι? Έξω από το κρεβάτι, ναι. Έχεις κλέψει ποτέ πινακίδα δρόμου? Για ποιο λόγο? Όχι. Σ' αρέσει να χρησιμοποιείς post-its? Ναι, μ' αρέσει, αλλά τα κολλάω και μετά ξεκολλάνε, οπότε τα πετάω. Κόβεις κουπόνια που ποτέ δεν χρησιμοποιείς? Ου, άνετα. Θα προτιμούσες να σου επιτεθεί μια αρκούδα ή ένας μήνος μελισσών? Νομίζω ένας μήνος μελισσών, γιατί αν όντως δουλεύει αυτό που πέφτεις μέσα στη λίμνη και μετά οι μέλισσες φεύγουν, θα το προτιμούσα, ναι. Έχεις φακίδες? Ναι, έχω εδώ στη μύτη. Πάντα χαμογελάς στις φωτογραφίες? Όχι. Ποια είναι η μεγαλύτερη παραξενιά σου? Μου αρέσει, δεν τρώω ψωμί, αλλά θέλω να έχω μια φέτα ψωμί δίπλα μου. Μη μου την πάρεις, μέχρι να τελειώσω το φαγητό, μη μου την πάρεις. Εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Μετράς τα βήματά σου όταν περπατάς? Ναι, καμιά φορά το κάνω όταν βαριέμαι, για να δω την απόσταση από το σπίτι της μάνας μου στο σπίτι το δικό μου, από το σπίτι το δικό μου μέχρι το περίπτερο και πάει λέγοντας. Έχεις κάνει τσίσα ποτέ στο δάσος? Πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Έχεις κάνει κακά στο δάσος? Όχι ακόμα και ευελπιστώ πως όχι. Χορεύεις ποτέ χωρίς να υπάρχει μουσική? Άνετα. Άνετα και μ' αρέσει και πολύ κιόλας. Μασάς τα μολύβια και τα στυλό σου? Τα στυλό, ναι, τα καπάκια, τα μολύβια όχι. Με πόσους ανθρώπους κοιμήθηκες αυτή τη βδομάδα? Με κανένα. Τι μέγεθος είναι το κρεβάτι σου? Νομίζω αυτό είναι υπέρδιπλο, αν δεν κάνω λάθος. Ποιο είναι το τραγούδι σου αυτή την εβδομάδα? Είναι τον Smashing Pumpkins στο Mayonnaise. Είναι εντάξει για τους άντρες να φοράνε ροζ? Άμα τους πηγαίνει, γιατί όχι. Βλέπεις ακόμα cartoons? Εννοείται. Ποια είναι η χειρότερη σου ταινία? Είναι μία, νομίζω ότι λέγεται Θεωρία Συνωμοσίας, έπαιζε η Τζούλια Ρόμπερτ και ο Μέλ Γκίψον. Σε όλη την ταινία ήμουνα, τι, Είναι μία ταινία την οποία δεν θυμάμαι τίποτα. Πού θα έθαπες ένα κρυμμένο θησαυρό αν είχες? Γιατί να σας το πω, θα πάτε να το βρείτε. Τι πίνεις με το φαγητό σου? Ή νερό, ή τίποτα, ή καμιά κοκακόλα. Σε τι βουτάς τα chicken nuggets? Σε μουστάρδα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? 100 φορές σας το έχω πει, μαγειρίτσα. Ποια ταινία θα έβλεπες ξανά και ξανά και θα συνέχιζε να σου αρέσει? Νομίζω του Χαγιάο Μιασάκη το κινούμενο κάστρο του Χόουλ. Τον τελευταίο άνθρωπο που φίλησες ή που σε φίλησε? Έτσι εγκάρδια στο Μάγουλο και αυτά των αδελφών που ήρθε από τη Γερμανία, τώρα στο στόμα τον άντρα μου που έφυγε στο αεροδρόμιο. Ήσουν ποτέ πρόσκοπος? Όχι, αλλά έχω πάει σε προσκοπείο να δω πώς είναι. Θα πόζαρες γυμνή σε περιοδικό? Νομίζω ότι κανένας δεν θα ήθελα να το δει αυτό, όχι. Πότε ήταν η τελευταία φορά που έγραψες ένα γράμμα σε κάποιον σε χαρτί? Νομίζω ήταν πέρσι ή πρόπερσι. Πρόπερσι έγραψε ένα γράμμα στον άντρα μου και το έδωσα χέρι με χέρι, αλλά ήταν κάτι αστείο. Μπορείς να αλλάξεις λάδια στο αυτοκίνητο? Ναι, μπορώ. Έχεις πάρει ποτέ κλίση για υπερβολική ταχύτητα? Όχι, αλλά για παράνομο παρκάρισμα είμαι η Βασίλισσα. Έχω πάρει, δεν ξέρω κι εγώ πώς σκίζεις. Έχεις μείνει ποτέ από βενζίνη? Όχι, και ελπίζω να μην συμβεί. Αγαπημένο σου σάντουιτς? Διπλό σαλάμι αέρο, σαλάτα ντομάτα, ελιές. Το καλύτερο φαγητό για πρωινό? Κουλούρι Θεσσαλονίκης με cranberries. Ποια ώρα περίπου κοιμάσαι? Κοιμάμαι μεταξύ 1.30 με 2 το βράδυ. Είσαι τεμπέλα? Ναι, όταν είναι να κάνω δουλειές στο σπιτιού δεν μου αρέσει καθόλου. Όταν ήσουν παιδί, τι ντυνόσουν τις απόκριες? Φόραγα αγορίστηκες στολές. Μου άρεσε να ντύνομαι cowboys ή να ντύνομαι ninja για κάποιο λόγο. Ποιο είναι το κινέζικο ζώδιό σου? Είμαι μαϊμού. Πόσες γλώσσες μιλάς? Μιλάω ελληνικά εννοείται, μιλάω αγγλικά. Καταλαβαίνω ιταλικά και λίγα ιαπωνικά.
έχει συνδρομές σε περιοδικά. Αν μπορούσε να θεωρηθεί το τεχνικό επιμελητηρίο, αλλά πλέον έχει σταματήσει. Παλιά ερχόταν και είχα. Τι προτιμάς, τα Legos ή τα Lincoln Logs? Νομίζω τα Legos, γιατί τα Lincoln Logs δεν ξέρω τι είναι. Είσαι πεισματάρα? Νομίζω ότι γίνομαι πάρα πολύ όταν αδικούμε. Ποιος είναι καλύτερος, ο Λένο ή ο Λέτερμαν? Νομίζω αυτοί οι δύο είναι παρουσιαστές στην τηλεόραση, στην Αμερικάνικη. Δεν τους ξέρω, οπότε δεν ξέρω, σας πω κιόλας. Βλέπεις σαπουνόπερες? Έβλεπα μικρή με τη γιαγιά μου. Βλέπα με Τόλμη και Γοητεία και έβλεπα και τη Λάμψη. Φοβάσαι τα ύψη? Είμαι μηχανικός. Αυτό το ξεπερνάς. Τραγουδάς στο αυτοκίνητο? Ναι. Τραγουδάς στο μπάνιο? Εννοείται. Χορεύεις στο αυτοκίνητο? Ναι, κάτι τέτοια τα κάνω. Έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ όπλο? Όχι, αλλά θα ήθελα. Την τελευταία φορά που σε έβγαλε φωτογραφία φωτογράφος, νομίζω ήταν το 10 για το διαβατήριό μου. Πιστεύεις ότι τα musical είναι kids? Ναι, δεν μ' αρέσουν καθόλου. Είναι τα Χριστούγεννα αγχωτικά? Νομίζω για μένα ναι, αλλά όχι για τη γιορτή, γιατί πρέπει να τελειώσω δουλειές πριν από τα Χριστούγεννα, για αυτό το λόγο. Έχεις πάει ποτέ περιότζι? Δεν ξέρω τι είναι αυτό, οπότε μάλλον δεν έχω φάει. Αγαπημένη πίτα με φρούτα, πάστα φλόρα νομίζω που έχει μέσα κεράσι. Τι ήθελες να γίνεις όταν ήσουν μικρή? Κτηνίατρος. Πιστεύεις στα φαντάσματα? Όχι. Είχες ποτέ ντεζαβού? Πολύ συχνά. Παίρνεις βιταμίνες καθημερινά? Όχι, μόνο εκείνη την περίοδο που έπαιρνα για τα μαλλιά μου που σας είχα πει. Φοράς παντόφλες? Μέσα στο σπίτι σπάνια, κυκλοφορώ με τις κάλτσες. Άμα είναι να βγω έτσι λίγο έξω στο μπαλκόνι, να πάω να πετάξω τα σκουπίδια και τέτοια, τότε μόνο φορά. Φοράς ρόμπα? Τι φοράς στο κρεβάτι? Συνήθως κάποια πιτζάμα από κάτω και από πάνω ένα t-shirt φανελάκι. Πρώτη συναυλία, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Walmart, Target, Kmart. Δεν ξέρω τίποτα από αυτά, δεν έχω ψωνίσει τίποτα ποτέ από αυτά, αλλά έτσι από τις ξένες YouTubers που βλέπω, μάλλον το Target φαίνεται καλύτερο. Nike ή Adidas? Nike. Cheetos ή Fritos? Δεν ξέρω τι είναι τα Fritos, από τα Cheetos. Φιστίκια ή ηλιόσπορος? Ηλιόσπορος, αυτό το τσίκι τσίκι τσίκι, αχ, το λατρεύω. Ξέρεις το συγκρότημα Trebien? Όχι. Έχεις κάνει ποτέ μαθήματα χορού? Ναι, και ήμουνα άθλια. Τι επάγγελμα θα ήθελες ο μελλοντικός σου σύζυγος να έχει? Έχει, είναι πολιτικός μηχανικός. Μπορείς να διπλώσεις τη γλώσσα σου? Ναι. Δεν μπορώ να το κάνω καλά. Έχεις κερδίσει ποτέ διαγωνισμό ορθογραφίας? Όχι, δεν είχαμε τέτοια πράγματα και δεν θα κέρδιζα ποτέ γιατί είμαι τελείως ορθόγραφη. Έχεις κλάψει ποτέ από χαρά? Όχι, δεν μου έχει τύχει. Έχεις την κατοχή σου βινίλια? Αρκετά. Έχεις pick-up? Έχω δύο. Ένα έπιπλο και που είναι σπίτι των γονιών μου και ένα το οποίο το έχουμε στο εξοχικό και αυτό δικό μου ήταν. Και σε αρωματικά sticks? Όχι. Έχεις ερωτευτεί? Ναι. Ποιους θα ήθελες να δεις σε συναυλία? Τους Feeder και τους Mac. Αλλά μάλλον δεν θα δω κανέναν από τους δύο. Ποια ήταν η τελευταία συναυλία που είδες? Νομίζω πρέπει να ήταν η Franz Ferdinand ή η Muse. Ένα από τα δύο. Ζεστό ή κρύο τσάι? Ζεστό. Τσάι ή καφές? Καφές. Ζάχαρη ή sneaker doodles? Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Από ζαχαρίνια όμως. Κολυμπάς καλά? Ναι. Μπορείς να κρατήσεις την ανάσα σου χωρίς να κρατάς τη μύτη σου? Ναι, μπορώ. Είσαι υπομονετική? Αρκετά μπορώ να πω. Θα ήθελες DJ ή μπάντα για το γάμο σου? Ενώ είχα DJ θα προτιμούσα να είχα μπάντα. Έχεις κερδίσει διαγωνισμούς? Ναι. Θα έκανες πλαστική χειρουργική? Νομίζω δεν είμαι εναντίον. Τώρα δεν νομίζω ότι έχω καμία ανάγκη να κάνω, δεν ξέρω ίσως αργότερα. Σε αρέσουν περισσότερο οι μαύρες ή οι πράσινες ελιές? Οι μαύρες θα έλεγα, μου αρέσουν και οι δύο όμως πολύ. Ξέρεις να πλέκεις ή να κάνεις βελονάκι? Ξέρω να πλέκω. Καλύτερο δωμάτιο για να έχεις τζάκι? Νομίζω στο καθιστικό, στο σαλόνι. Θες να παντρευτείς? Είμαι ήδη παντρεμένη. Αν είσαι παντρεμένη, πόσο καιρό είσαι παντρεμένη? Είμαι παντρεμένη 5,5 χρόνια. Με ποιον ήσουν ερωτευμένη στο λύκειο? Αχ, ήμουν με ένα γόρι το οποίο τα έφτιαξα με τη διπλανή μου. Κάνεις σκηνές και κλαις για να περάσει το δικό σου? Είπαμε, δεν είμαστε και μωρά. Έχεις παιδιά? Όχι. Θέλεις παιδιά? Προς το παρόν όχι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Το μπλε και το μοβ. Σου λείπει κανείς τώρα? Εννοείται, ο άντρας μου. Τελευταία ερώτηση, κάτι που σου συνέβη στο γυμνάσιο. Λοιπόν, στο γυμνάσιο, από ένα λάθος, είχα τον πατέρα μου καθηγητή. Τον είχα μαθηματικό. Αυτό συνέβηκε γιατί ο προηγούμενος μαθηματικός που είχαμε για λόγους υγείας αποσύρθηκε, πήρε άδεια
και αναγκαστικά βάλαν τον πατέρα μου και με πέταξε έξω από την τάξη μια μέρα, επειδή χαζογελούσα με τη διπλανή μου. Αυτό. Αυτό ήταν το tag, ελπίζω να σας άρεσε, θα κάνω κάποια άτομα tag από κάτω. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε του like, μην ξεχάτε να με ακολουθείτε στο Instagram, στο Facebook και στο Twitter. Να είστε όλοι καλά και μέχρι το επόμενο, φιλάκια πολλά! Γεια σας!